Γεια χαρά σε όλους! Όπως έχετε ήδη δει και από τον τίτλο της περιγραφής, πήρα τον υπότι μου και ήρθαμε στην χώρα των υποτών, στην πανέμορφη Μάλτα. Από τη γαλάζια λίμνη, το χωριό του Ποπάι, τους προϊστορικούς ναούς και μέχρι τη μεσαιωνική πόλη της Μυδίνα υπάρχουν τα κυριότερα αξιοθέατα της Μάλτας και αυτά σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε. Βαλέτα, η πρωτεύουσα της Μάλτας. Μία ιδανική βάση για να ξεκινήσει την εξερεύνησή σου στο νησί της Μάλτας. Αν η Μάλτα ήταν βιβλίο, σίγουρα το συντριβάνι του Τρίτωνα θα ήταν στην πρώτη σελίδα. Το συντριβάνι είναι ένα από τα μοντέρνα ορόσημα της Μάλτας. Βρισκόμαστε στους κήπους Άνω Μπαράκα, ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Μοιάζει σαν να ταξιδεύεις πίσω στο παρελθόν. Μάλιστα, οι κήποι ήταν κάποτε ο ιδιωτικός χώρος γυμναστικής των υποτών. Καθημερινά, μία παραδοσιακή τελετή το μεσημέρι στις 12, αλλά και αργότερα στις 4, πραγματοποιείται από μέλη της Μάλτας, ντυμένη με βρετανικές στολές του πυροβολικού. Είναι ένα αφιέρωμα στη στρατιωτική ιστορία της Βαλέτα. Αυτή η τελετή περιλαμβάνει πυροβολισμό των πυροβόλων ως χαιρετισμό. Καλό θα είναι να βρίσκεστε στον χώρο μισή ώρα νωρίτερα για να απολαύσετε το εκπληκτικό θέαμα. Ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά της πόλης είναι τα περίτεχνα μπαλκόνια. Η χρήση των περίτεχνων μπαλκονιών έγινε γνωστή όταν την κυβέρνησαν οι υπότες για περισσότερα από 260 χρόνια. Τα χρωματιστά ξύλινα μπαλκόνια σου κλέβουν την καρδιά και είναι από τα καλύτερα φωτογραφικά θέματα της πόλης. Η Βαλέτα έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO από το 1980. Το όνομα της πόλης οφείλεται στο μεγάλο μάγιστρο Ζαν Παρισόν ντε λα Βαλέτ. Πλημμυρισμένη από θάλασσα και μεσογειακό ήλιο, η Βαλέτα είναι ιδανικός προορισμός για ηλιόλουσες διακοπές. Μία πρωτεύουσα στην καρδιά της Μεσογείου που κοιτάζει προς τον βορρά με διάθεση Ιταλικού Νότου. Thank you.
φτάσαμε στην πανέμορφη και ιστορική Μδίνα, την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού ή αλλιώς όπως ονομάζεται την Σιωπηλή Πόλη. Είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Περνώντας την εμβληματική κεντρική πύλη για να εισέλθεις μέσα στην πόλη, αισθάνεσαι ότι περπατάς πίσω στο χρόνο. Στην Μδίνα ή αλλιώς Εμδίνα, δεν χρειάζεται να έχεις χάρτες ή GPS. Το πιθανότερο είναι να μην πιάνει καλά το σήμα. Μπορείς απλά να περιπλανηθείς μέσα στα γραφικά πλακώστρωτα σοκάκια και τα αρχοντικά πέτρινα κτίρια. Η επιβλητική ησυχία, ειδικά τη νύχτα, μπορεί να σε συνεπάρει και να σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή. Στους δρόμους, τις αυλές και τις πλατείες σπάνια θα δεις τους κατοίκους. Το βλέμμα σου θα συναντάει μόνο τους ταξιδιώτες, που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων προσπαθούν να τηρήσουν το κανόνα της σιωπής. Το μόνο που ακούγεται είναι η ήχη της άμαξας και των αλόγων που θα σε προσπεράσουν. Σε κάποια στενά δρομάκια θα νομίζεις πως έχεις μεταφερθεί στο μεσαίωνα. Μπορεί μάλιστα να νομίζει προς στιγμή ότι είσαι μόνος σου, όμως να θυμάσαι πως δεν είσαι. Βρισκόμαστε στο χωριό του Ποπάι, όπου αρχικά δημιουργήθηκε για κινηματογραφικούς σκοπούς, όμως στη συνέχεια διατηρήθηκε και πλέον αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο τουριστικές ατραξιών στη Μάλτα. Πρόκειται για ένα ψαροχώρι στη βόρεια πλευρά της Μάλτας, όπου δημιουργήθηκε το 1979 για τις ανάγκες της ομώνυμης ταινίας του Ποπάι. Thank you.
Είμαστε στην πανέμορφη Σλιέμα, λίγα λεπτά μακριά από το ξενοδοχείο μας και έχουμε έρθει εδώ παραθαλάσσια να απολαύσουμε αυτή την ηρεμία, την ομορφιά της πόλης και να δούμε από απέναντι την πανέμορφη Βαλέτα. Είμαστε στο 10ο όροφο, όπως βλέπετε εδώ η πισίνα μπορεί να είναι λίγο μικρή, νομίζω είναι ό,τι πρέπει και έχουμε έρθει, είναι λίγο μετά τις 9 και έχουμε έρθει να απολαύσουμε τη θέα από ψηλά. Τον Κόζο, ένα νησί όπου σύμφωνα με τη μυθολογία η Καλυψό κρατούσε για 7 χρόνια τον Οδυσσέα. Πρόκειται ουσιαστικά για το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μάλτας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σιταντέλα, μια μικρή παλιά πόλη μέσα στη Βικτόρια όπου αξίζει να έρθετε γιατί σου προσφέρει εκπληκτική θέα. Και κάπου εδώ το ταξίδι μας στην πανέμορφη, ιστορική και γραφική Μάλτα φτάνει στο τέλος του. Τα λέμε πάλι σε επόμενο ταξίδι μας.